Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, αλλά και περί αυτού ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση. Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, γνώριμο από τις προηγούμενες περιόδους, το Αμπντούλ Χαμίντ Χαν, από νωρίς το μεσημέρι, σουλατσάρει ανενόχλητο. Να δούμε το βίντεο, το κουμέντο παρακαλώ, γιατί υπάρχουν και οι χάρτες και τα επίσημα στοιχεία. Στα ανοιχτά ένα μίλι, ναυτικό μίλι, από τις παραλίες της Λέσβου, από τον Άγιο Ισίδωρο στο Πλωμάρι. Ποια 6 μίλια, ποια κυριαρχία, ποια. Δώστε το βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο ντοκουμέντο. Να πούμε την καλησπέρα μας στο σημείο αυτό στον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, τον αντιστράτηγο Αναποστρατεία. Στρατηγέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Είδατε τις σκηνές κι εσείς. Από το μεσημέρι λοιπόν το ερευνητικό πλοίο κυριολεκτικά βρίσκεται ένα λιγότερο, δεν ξέρω πόσο η απόσταση είναι εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στα όρια των 6 ναυτικών μιλίων, πάνω στην παραλία. Διακρίνεται η τουρκική σημαία, μάλιστα, αν το δούμε ξανά. Και κουβέντα. Αντίδραση καμία. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Θα ήταν καλό να σας έβλεπα κι εγώ, να μην βλέπω μια άσπρη οθόνη. Να διορθώσουν, παρακαλώ, οι συνάδελφοι το τεχνικό θέμα. Ναι, μάλλον περάσαν εδώ τις παραλίες της Λέσβου, αν θέλουν να κάνουν μπάνιο ή αν έρθουν με αυτό το δικαίωμα που έχουν για 7 ημέρες διακοπές κλπ. Έτσι φαίνεται ότι το κάνανε, και εμείς έδειξε καλή θέληση και στηρίζοντας την συμφωνία των Αθηνών, ας περάστε ρε παιδιά, και περάστε και πιο μέσα δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει από τις δικές της ακτές, γιατί έπρεπε να κάνει το γύρο της Λέσβου ή έπρεπε να πάει ξιστά με τη Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανοχής, της αφωνίας και γενικά της αδιαφορίας στήρησης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.